Φωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Αγαθαγγέλου. Καλησπέρα σας. Έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις έως τούτη την ώρα? Καταρχήν δεν έχουμε καλέσει συνεδρίαση αποκλειστικά με το γεγονός το οποίο έχει, όπως καλά είχατε αναφερθεί στο εργοστάσιο με τον ευνηδιαστικό έλεγχο, αλλά ήταν ήδη προγραμματισμένη η καθιεμιρωμένη συνεδρία του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος και ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι και αυτό το γεγονός το οποίο πραγματικά μας έχει αφήσει όλους έκπληκτους, αλλά και ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει μια έντονη δυσαρέσκεια στην ιατρική κοινότητα, γιατί ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια... Πάντως, είναι ένα ζήτημα το οποίο καταλαβαίνουμε, κυρία Αγαθαγγέλου, θα μονοπολίσει την απόψινή σας συνεδρία, ανεξαρτήτως αν ήταν προγραμματισμένη ή όχι. Διαβάζοντας πάντως σήμερα την ανακοίνωσή σας, αφήνεται να εννοηθεί ότι δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού αυτή η έρευνα. Εκείνο το οποίο έχουμε θέσει στην ανακοίνωση ως δική μας τοποθέτηση κατόπιν της νομικής μας, των συμβουλής των νομικών μας, εκείνο το δηλώνουμε ευθαρσώς, διότι εμείς ως θεσμός έχουμε πρωταγωνιστήσει στο να κυριαρχήσουν οι κανόνες και όροι της ελεύθερης αγοράς και υγιούς ανταγωνισμού, πράγμα που διερωτώμε ποιος είναι επιτέλους ο ρόλος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού όταν με τέτοιες ενέργειες αντιβαίνει στους όρους εντολής της. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρά τα αυτά είναι ιονή, είναι ανεξάρτητη, ιονή δικαστική αρχή και αυτεπάγγελτα διερευνά χειραγώγηση της αγοράς. Λέει, είναι η θέση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ότι υπήρξαν μηνύματα, υπήρξαν παρενέσεις προς ιατρούς να μην εγγραφούν στο ΓΕΣΥ και αυτό φαίνεται να έχει να κάνει με την ελευθερία του συμβάλλεστε. Εσείς το βλέπετε διαφορετικά? Βεβαίως. Πρέπει να σας θυμίσω ότι το θεσμικό όργανο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος έχει εξουσία βάσει του περιατρών νόμου από το 1967 να προστατεύει την τιμή και την ανεξαρτησία του ΠΙΣ και να την προασπίζει αυτήν στις σχέσεις και την νομοθετική και εκτελεστική εξουσία. Αυτός είναι ο νόμος, δηλαδή να εξετάζει, να υποβάλλει εισηγήσεις επί ουσίας της νομοθεσίας και όχι μόνο για οποιαδήποτε ιατρικά θέματα. Όλο αυτό το καιρό ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και η ιατρική κοινότητα γενικά κράτησε υπεύθυνη στάση, με τεκμηριωμένες προτάσεις. Είχαμε τοποθετηθεί και δημόσια και με όλη τη διαφάνεια. Έγκαιρα για να τροποποιηθούν σημεία τέτοια που θα κρίναμε εμείς ότι επιδέχονται κάποιες αλλαγές για το καλό νόμο συμφέρον της μεταρρύθμισης, αλλά πρωτίστως της υγείας του λαού. Μια σειρά από παρεμβάσεις. Είσαστε απολύτως βέβαιοι, κύριε Αγαθαγγέλου, ότι αυτή η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στρέφεται εναντίον του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου? Αποκλείεται δηλαδή να αναζητεί στοιχεία από τα αρχεία σας τα οποία να ενοχοποιούν, για παράδειγμα, κάποια ασφαλιστική εταιρεία? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση και όπως καλά γνωρίζετε και η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού ξέρει πολύ καλά ότι σε ουδέμια περίπτωση και ποτέ ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος ως θεσμός έχει συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία, εξού και αυτό το απαγορεύει η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, το να γίνει μια συζήτηση πάνω σε θέματα δικτύου τιμών χωρίς να υπάρχει συμφωνία. Και αν αυτό το πράγμα ισχύσει, αυτό αναπόκειται στον κάθε γιατρό ξεχωριστά να αποφασίσει κατά πόσο αποδέχεται, και εξού και υπάρχει η ιδιωτική πρωτοβουλία, αν θέλετε, να συμβάλλεται ο κάθε γιατρός ξεχωριστά με κάποιον ασφαλιστικό φορέα. Μήπως ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δεν έχει δώσει συμβάσεις προσωπικά στον κάθε γιατρό? Και όχι μόνο, μέσα από αυτή τη διαδικασία βλέπουμε τελείως φανερά ότι υπάρχουν ισοπεδωτικές αποζημιώσεις για στους γιατρούς. Εν πάση περιπτώσει, εσείς δηλαδή, εσείς εκλαμβάνετε αυτή την έρευνα, αυτή την έφοδο της εποπτικής αρχής. Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού θα μπορούσε να είχε κάνει την οποιαδήποτε έκοδο της πολύ πιο πριν, όταν δημόσια μέσα από δελτία τύπου και μέσα από επίσημες ανακοινώσεις και των επιστημονικών εταιριών και του θεσμού, που βασικά όχι μόνο εισηγηθήκαμε, προτείναμε, όχι να καθοδηγήσουμε και ουδέποτε υποχρεώσαμε ή ετιμωρήσαμε για οποιοδήποτε συνάδελφο για την αποφασή του, αλλά καθηκόντως οφείλαμε να μέσω από τους συμβούλους μας, τους νομικούς, τους οικονομολογικούς, όλους να μπορέσουν να βοηθήσουν τον κάθε συνάδελφο ο οποίος θα κληθεί να πάρει την απόφασή του να την υπηρετήσει στο προτινόμενο σχέδιο υγείας. Μπορούσε, λέτε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού... Θα συνεχίζουμε να πράττουμε, διότι δεν αποτελεί νομικό αδίκημα και κάτι άλλο. Ναι. Ουδέποτε παρακολουθήσαμε οποιοδήποτε συνάδελφο το να μην συμμετέχει στο σχέδιο υγείας. Οφείλαμε να του δώσουμε έγκαιρη ενημέρωση. Αλλά εκείνο το οποίο... Απορρίπτεται λοιπόν, επειδή απορρίπτεται λοιπόν τα περί χειραγώγησης αγοράς. Ωραία λοιπόν, το επόμενο σας βήμα ποιο είναι, θα πάτε σε κάποια νομικά μέτρα εναντίον της εποπτικής αρχής? Αυτό είναι θέμα της απόφασης του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και των νομικών μας συμβούλων. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι όχι μόνο το απορρίπτουμε κατηγορηματικά, εκείνο το οποίο όμως δεν μας εκπλήξει είναι ότι τέτοιες συκοφαντίες, τέτοιες κατηγορίες γίναμε μάρτυρες εδώ και τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί έχουμε προβληματίσει, έχουμε εκφράσει δημοκρατικά και τεκμηριωμένα πάντοτε μέσα από την ελεύθερη σκέψη και την έκφραση του λόγου μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία. Δεν πιέσατε, λέτε, είσαστε ξεκάθαρος, κύριε Αγαθαγγέλου. Είσαστε ξεκάθαρος. Ευχαριστώ πολύ. Τις θέσεις μας επίσημα. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Συνέχεια με τη